Κυρίε και κύριοι, φίλοι και φίλε, γεια σα. Βρισκόμαστε στο ζωγό Θεσσαλονίκη σε ένα πανέμορφο μέρο, έτσι με πλατάνια. Αρκετό κόσμο, πάρα πολύ κόσμο θα ρωτήσει το πανηγύρι του Αγίου Αποστόλου, όπω καθορίζεται κάθε χρόνο, έτσι και φέτο, με την καθορισμένη πάλι. Να ευχαριστήσουμε του πολιτικού. Θα τη βρείτε στο Σοχό Θεσσαλονίκης, έξω από το Σοχό. Εύχομαι ό,τι καλύτερο, καλή διασκέδαση από τον Γιώργο Εικονό, από τον Σπύρο του Μαλέα που είναι στην κάμερα. Από το ζευγάρι που θα δει καλή, καλή επιτυχία και επιτυχία, Βασίλης, καλή νικητής, έναρξη. Που θα δει βασιλικό λαός. Κριτήτης Χρήστος, το Πούζης Βασίλης, Κριτής ο κύριος Τσερνάκης Τάσος. Σταμάτης Στέλιος, Μαύρος Ιωάννης, Κριτής ο κύριος Καραγεωργίου. Χρόνος αγώνος είναι 20 λεπτά, 5 λεπτά παράταση και άλλα 5 λεπτά θα αγωνιστούν οι αθλητές με σημείο.
Από το ζευγάρι βιολεστής Σταμάτης, Νικόλαος Λιζαρέτζε, νικητής, ο βιολεστής Σταμάτης και συνεχίζει.
να ετοιμάζονται οι αθλητές της Α κατηγορίας. Οι αθλητές της Α κατηγορίας να ετοιμάζονται.
Κουτούρα Τζεσφυρίδων, Κουκουλάρης Άγγελος, Βάρκας Νικόλαος, Σωτήτης Δημήτριος, Μιαζή Ιμπίζ, Ακριτίδης Δημήτριος, Τερζίδης Χρήστος, Κίδρος Ηλίας, Κουρουχίδης Γεώργιος, Ακριτίδης Μιχάλης, Γιουβέζ Φεσόλα, Αϊχάν Τζενικ, Σαμαρτζίδης Χρήστος, Παγκαλίδης Ηλίας, Πετρίδης Χρήστος, Κυρκώστας Δημήτρης. Είναι τα ζευγάρια, είναι οι αθλητές της Α κατηγορίας. Από το ζευγάρι, ναι σημείο, Χριστοφορίδης Χρήστος, Βαστρή Γιουσοφή, νικητής είναι ο Χριστοφορίδης Χρήστος, προκρίνεται στην επόμενη φάση. Ζευγάρια και κριτές Α κατηγορίας. Πρώτο ζευγάρι, Κυριακίδης Θεόδωρος, Καλαμίδης Κωνσταντίνος, κριτής ο κύριος Άγγελος Χαρίσκος. Συνεχίζω, Κυριακίδης Θεόδωρος, Καλανίδης Χρήστος, κριτής ο κύριος Χαρίσκος Άγγελος. Δεύτερο ζευγάρι,
Νικόλαος, Σωτήρης Χρήστος, κριτής ο κύριος Κατσούφης Γιώργος. Μοιάζει η Μπιφ, Ακριτίδης Δημήτριος, κριτής ο κύριος Στέλιος Κιλίδης. Τερζής Χρήστος, Κύδρος Ηλίας, κριτής ο κύριος Τσιλιπίρας Ιωάννης. Χρήστος, Τσερνάκης Φτάσης. Παρακαλώ τον οδηγό του αυτοκίνητου μάρκας Κορόλα, ασημή νούμερο BY. Πετρίδης Χρήστος και Κώστας Δημήτρης, κριτής ο κύριος Μέντας Στέλιος. Είναι τα ζευγάρια και οι κριτές της Α κατηγορίας. Καλή επιτυχία στους αθλητές, στους κριτές. Ας τους καλωσορίσουμε με ένα δυνατό χειροκρότημα. Είναι τα ζευγάρια και οι κριτές της Α κατηγορίας. Παραδοσιακό πανηγύρι 12 αποστόλων. Σοχός, Μητρόπολη, παραδοσιακή σκουτάλη. Είναι 20 λεπτά. Στη συνέχεια 10 λεπτά παράταση και 5 λεπτά με σημείο. Οι αθλητές που δεν έχουμε νικητή στο σημείο επαναλαμβάνω 10 λεπτά παράταση για το σημείο και μετά νικητής με κλήρωση.
αθλητές από τους αγώνες κομοβολής να έρθουν αριστερά της γραμματείας για να γίνει η απονομή. Οι νικητές της κομοβολής, Παπαδόπουλος Κώστας, Σολερίδης Παναγιώτης, Καγκύρης Ιωάννης, να έρθουν αριστερά της γραμματείας για την απονομή. Το ζευγάρι Βάρκας Νικόλαος, Σωτήδης Δημήτρης, νικητής ο Σωτήδης Δημήτρης και συνεχίζει. Επιτυχίες αθλητών πάλης. Μπάμπης Χολίδης, χρυσός Ολυμπιονίκης στους αγώνες πάλης 1984-1988 στο Μόντρεαλ, στην Μόσχα και στο Λος Άντζελες. Ακριτίδης Αναστάσιος, πρωταθλητής Ελλάδος, 5η θέση σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αρουσβανίδης Νίκος, πρωταθλητής Ελλάδος, 5η θέση σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Κριαρίδης Γρηγόρης, πρωταθλητής Ελλάδος, 5η θέση σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Πασκούλης Απόστολος, έκτος Ολυμπιονίκης, Αθήνα 2004 και παγκόσμιος πρωταθλητής. Σαμαρτζίνης Χρήστος, πρωταθλητής Ελλάδος, Αλιώτης Αλέξανδρος. Συμμετοχή στην Ολυμπιάδα Αθήνα 2004 με μία νίκη και μία ήττα είναι οι επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών. Thank you.
Πολλοί από τους αθλητές έχουν σηκώσει την ελληνική σημαία. Ο Εθνικός Σοφού ανέβηκε στην Α κατηγορία, στην Α1 συγγνώμη κατηγορία. Θέλουμε την βοήθειά σας από τον Εθνικό Σοφού.
πάει. Λιαζί Ιμπίζ, Ακρικίδης Δημήτρης, νικητής. Ο Λιαζί Ιμπίζ και συνεχίζει στην επόμενη φάση. Σκοβομολή, πρώτος νικητής, Παπαδόπουλος Κώστας, με 13 στις 15 βολές. Καλείται από τον κύριο Παπάς Θεοφάνης, βουλευτής στην Ιταλική Περιφέρεια, με τη Νέα Δημοκρατία να κάνει την απονομή. Ο κύριος Παπάς Θεοφάνης.
επίσης πειράγματα ζωοτροφές. 500 ευρώ ο Βασιλικός Μενέλαος του Θεογέννη. Επίσης 500 ευρώ ο Κορτσιάδης Κωνσταντίνος του Ιωάννη. 500 ευρώ ο Πεϊζίνης Αστέριος του Παναγιώτη. 400 ευρώ εταιρεία Σταμάτης Πρίκας. 300 ευρώ προσέφερα. Ανώνυμος ο Κοινός. Επίσης Καραμπούλης Χρήστος του Γεωργίου. Επαναλαμβάνω το ζευγάρι.
το ζευγάρι προημιτελικής φάσης Α κατηγορίας. Σωτήρης Δημήτρης, Φεζουλάκη Δες, νικητής. Ο Φεζουλάκη Δες και προκρίνεται στην επόμενη φάση. Κυριακίδης Θεόδωρος, Πετρίδης Χρήστος,
νικητής ο Κυριακίδης Χρήστος, συγγνώμη, ο Κυριακίδης Θεόδωρος και συνεχίζει στην επόμενη φάση.
Έλληνες δεν αξίζουν ένα δυνατό χειροκρότημα.
θέλουν για 10 λεπτά με σημείο. Έχουμε τον πρώτο υποψήφιο για τον τελικό της Β' κατηγορίας και από το ζευγάρι Φατή Βεσελή, Τσαντάρης Τριαντάφυλλος. Στον τελικό της Β' κατηγορίας συνεχίζει ο Φατή Βεσελή. Ευχαριστούμε όλους τους χορηγούς. Ευχαριστούμε για τον ήχο τον κύριο Μανταρτζίδη, Ανέστη και Γιάννη για τον φανταστικό ήχο. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά και όλους εσάς. Γιατί και χωρίς εσάς πανηγύρι δεν γίνεται. Κυριακίδης Θεόδωρος, Κίδρος Ηλίας, συνεχίζει στον τελικό της Α κατηγορίας. Το ζευγάρι του ημιτελικού της Β' κατηγορίας, Χριστοφορίδης Χρήστος, Λιόλιος Ιωάννης. Νικητής ο Χριστοφορίδης Χρήστος και συνεχίζει στον τελικό.
Έχουμε το ζευγάρι του τελικού της Β' κατηγορίας. Thank you.
Ασιακής Πάλης, Σοχός. Στάδιο Μενέλαος Βασιλικός. Πανηγύρι 12 Αποστόλων 2024. Και το ζευγάρι για τον τελικό της Α κατηγορίας. Κίδρος Ηλίας, Σαμαρτζίνης Χρήστος. Κρητής, ο κύριος Πάσχος Γιώργος. Σας ενημερώνω ότι ο κανονικός χρόνος αγώνος είναι 20 λεπτά. Στη συνέχεια, οι αθλητές παίζουν σε σημείο για 10 λεπτά. Thank you.
Έχουν χαθεί κλειδιά. Επάνω έχουν το σήμα της Mercedes. Όποιος τα έχει βρει να τα φέρει στη γραμματεία. Χάθηκαν κλειδιά με σήμα της Mercedes. Όποιος τα βρήκε, παρακαλώ να τα φέρει στη γραμματεία. Το ζευγάρι του τελικού της Α κατηγορίας. Κίνδρος Ηλίας, Σαμαρτζίδης Χρήστος. Είναι οι δύο αθλητές του ΠΑΣ, του τελικού του Πανηγυριού 12 Αποστόλων στο στάδιο Μενέως Βασιλικός 2024.
για το 2024. Δυνατά μάτς και ένας δύσκολος τελικός με πολύ κατεξοχημένους αθλητές, πρωταθλητές Ελλάδος όλοι. Κάθε χρόνο παρευρισκόμαστε εδώ πέρα, δίνουμε τη δική μας μάχη και ο καλύτερος και ο πιο έτοιμος κερδίζει. Και οι δύο είμαστε από Σέρες. Εγώ συγκεκριμένα από την κάτω Καμίλα Σερών. Όλα τα μάτς εδώ στο πανηγύρι του Σοχού είναι δύσκολα, δεν υπάρχει κάποιος εύκολος αγώνας. Πόσο μάλλον ο τελικός, πάντα θα παιχτεί στο σημείο. Πιστεύω και οι δύο ήμασταν με 1% δύναμη και αυτός που είχε ένα τσίκ παραπάνω κέρδισε, ας πούμε. Η κυρία Αντριάδου, η δήμαρχος του Λαγκαδά, θα μας μιλήσει αποκλειστικά στο κανάλι μας. Λοιπόν, για άλλη μια χρονιά έλαβε χώρα αυτή η μεγάλη γιορτή, τιμώντας το πανηγύρι των Αγίων Αποστόλων στο Σοχό Θεσσαλονίκης. Είναι μια παράδοση ετών που πραγματικά δείχνει την αδιάλειπτη συνέχεια των ευθύμων μας και είναι πολύ ωραίο η όλη συμμετοχή του κόσμου, το πώς το αγκαλιάζει. Και γι' αυτό βλέπουμε μέχρι τις 1 η ώρα, μέχρι να τελειώσουν οι αγώνες, να είναι αδιάλειπτο το ενδιαφέρον και ο κόσμος καθυλωμένος στις κερκίδες.
Εμείς φυσικά ως Δήμος ενισχύουμε αυτή την προσπάθεια. Είναι ένα έθιμο που φροντίζουμε να διατηρηθεί με τη μοναδικότητα αυτού του έθιμου. Ναι, αλλά ταυτόχρονα όπως το λέτε σε όλο το Δήμο Λαγκαδά που είναι ένας μεγάλος Δήμος με πλούσια πολιτιστική δραστηριότητα από συλλόγους σε κάθε οικισμό του Δήμου μας και φυσικά είμαστε παρόντες και δίνουμε τα μέσα που μπορούμε και διαθέτουμε για να συνεχίσουν οι παραδόσεις μας. Τόσο αντιθέτως αυτό θέλω να επικοινωνήσω και με τους τηλεθεατές σας ότι η νέα διοίκηση και εγώ όπως ηγούμε αυτής της διοίκησης έχουμε βάλει ένα στοίχημα και έχουμε δώσει μία προτεραιότητα στο να κάνουμε, να συνεχίσουν οι εκδηλώσεις, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας που είναι πάρα πολύ πλούσια και να είναι πλέον και οργανωμένα σε ένα συνολικό πολιτιστικό πρόγραμμα, καλεντάρι. Σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε, θα τιμήσουμε την Αγία Παρασκευή που είναι η υπολιούχος του Δήμου Λαγκαδά. Λοιπόν, και εκεί λοιπόν ξεκινάμε ένα καινούριο θεσμό που λέγεται Μέσα στην Αγία Παρασκευή. Είσαστε προσκεκλημένοι όλοι να παρακολουθήσετε παδρόμενα για να τιμήσουμε την πολύχρονη πόλη μας.